Νοβάρτης, το οποίο κυριαρχεί και έχουμε μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, σας κατηγορεί ότι είναι μια στημένη υπόθεση, είναι μια σκευωρία για να ρίξετε λάσπη στους πολιτικούς σας αντιπάλους. Όπως γνωρίζουμε, η υπόθεση απασχολεί εδώ και πολύ καιρό και την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά είναι και ένα διεθνές πρόβλημα, όπως έχει αναδειχθεί πρόσφατα. Διαβάζω στον τύπο, γιατί από εκεί έχω την ενημέρωση και εγώ όπως και εσείς, ότι στην δικογραφία αναφέρονται μαρτυρίες, υπάρχουν καταθέσεις που εμπλέκουν και πολιτικά πρόσωπα. Σε αυτό το βαθμό λοιπόν η διαδικασία που ακολουθήθηκε και αυτή τη φορά πηγαίνει στη Βουλή προς εξέταση και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα θα αναλάβει το ρόλο της. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ένας χειρισμός ή κακός χειρισμός επικοινωνιακά, όπως καταλογίζουν στην κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα, και τι απαντάτε, γιατί ο κ. Τζανακόπουλος πήγε στον Αριοπάγο, γιατί έγινε όλη αυτή η διαδικασία με τους υπουργούς να κάνουν δηλώσεις, σύσκεψη στο Μαξίμου. Η αντιπολίτευση εστιάζει σε αυτό. Να πω το εξής. Όταν κάποιος επισκέπτεται ένα κτίριο δημοσίως από την κεντρική είσοδο, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να κρύψει. Ο κ. Τζανακόπουλος έχει απαντήσει πλήρως σε αυτές τις κατηγορίες. Το θέμα είναι να εστιάσουμε στην πραγματικότητα, στο τι έγινε, στη διασπάθηση των πόρων των πολιτών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εξωφρενικά νούμερα όσο αφορά πάνω από 20 δις που έχουν χαθεί, είναι ώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα είναι σχόλια της αντιπολίτευσης και όποιου άλλου θέλει να αποτρέψει την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή από τα θετικά πράγματα που κάνει. Δηλαδή πατάνε μονίμως πάνω σε κάτι το οποίο διωγγώνεται, για να μπορούμε να λέμε σαν αντιπολίτευση ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Για άλλη μια φορά ακούμε τα ίδια σενάρια, συνηθισμένοι είμαστε, η δικαιοσύνη όμως θα κάνει αυτό που χρειάζεται. Κυρία Αντωνοπούλου, δεν έχετε αποφασίσει ακόμα την κοινοβουλευτική διαδικασία που θα ακολουθήσει αυτή η υπόθεση, δηλαδή αν θα πάμε σε μια προανακριτική εξεταστική ή αν θα ενταχθεί στην υπόθεση Κελπνό. Περιμένω κι εγώ, όπως και εσείς, όπως και οι τηλεθεατές σας, να ενημερωθούμε για το ποια θα είναι η διαδικασία. Μάλιστα, κύριε Αντωνοπούλου, να πάμε και στο δικό σας τομέα, που είναι η ανεργία που έπληξε δυστυχώς κυρίως την νεολαία, αλλά όλη την κοινωνία στη διάρκεια του μνημονίου. Είχαμε νέους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα, τα καλύτερα μυαλά όπως λέμε, και πολύ υψηλά ποσοστά. Είστε ευχαριστημένοι ως αριστερή κυβέρνηση για τα ποσοστά ανεργίας που έχει η χώρα μας? Να θυμηθούμε τι παραλάβαμε από 350.000 ανέργους το 2009 μέχρι το 2014, είχαμε φτάσει στο 1.300.000. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία δύσκολη κατάσταση στην αγορά εργασίας και δεν αφορά μόνο τις θέσεις εργασίας και την ανεργία, είναι γενικά η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, αυτό που παραλάβαμε. Όμως, τι πρέπει να θυμόμαστε? Αν πάρουμε την διετία 2012-2014, χάθηκαν άλλες 173.000 θέσεις εργασίας. Επί της δικής μας διακυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί 320.000 θέσεις, άρα σημαίνει 320.000 άτομα, νοικοκυριά, που δεν είχαν έναν εργαζόμενο πριν, σήμερα έχουν. Είμαστε ικανοποιημένοι? Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δεν είναι δυνατόν να είμαστε ικανοποιημένοι, παρότι έχουμε πέσει κάτω από το 1.000.000 ανέργους, που είναι ένα ψυχολογικό όριο κατά κάποιο τρόπο. Όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 900 και 950.000 άνεργοι, οι οποίοι αναζητούν μια θέση εργασίας, συνεχίζουμε τις πολιτικές μας και συνεχίζουμε το έργο μας για να καταφέρουμε να αυξηθεί η απασχόληση. Κύριε Αντωνοπούλου, σε αυτό όμως η αντιπολίτευση σας ασκεί κριτική και σας λέει ότι τα στοιχεία του Εργάνη και άλλων μετρήσεων ουσιαστικά διαψεύδουν την κυβέρνηση σε σχέση με την αναλογία μεταξύ μερικής και πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, ναι, αυξάνεται τις θέσεις εργασίας, σας λένε, αλλά όμως είναι μερική απασχόληση. Δηλαδή, το ισοζύγιο αυτό, ποια είναι η μερική απασχόληση, η ποιότητα δηλαδή της εργασίας, οι αμοιβές, δεν μπορούν να συγκριθούν. Άρα, τι μας λέτε ότι μειώνεται την ανεργία?
Χαίρομαι που επαναφέρετε αυτό το θέμα, διότι όπως είπα και πριν, η παραπληροφόρηση και η κινδυνολογία από την πλευρά της αντιπολίτευσης δίνει και παίρνει και δεν έχει σταματημό παρόλα τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε από επίσημες πηγές. Δεν είναι αλήθεια ότι η μερική απασχόληση συνολικά μιλάμε, όχι για τα τελευταία χρόνια ή πώς... Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, αν πάρουμε το σύνολο των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα σήμερα, ποιες είναι οι πηγές στατιστικών στοιχείων που έχουμε. Έχουμε την Ελστάτ και έχουμε τον ΕΦΚΑ. Εκεί που πληρώνουμε τα ένσημά μας. Τι μας λέει λοιπόν ο ΕΦΚΑ, που για μένα είναι και η πιο έγκυρη πηγή σε τελική ανάλυση, γιατί έχουμε το σύνολο των εργαζομένων. Αυτό που μας λέει είναι ότι το 70% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σήμερα βρίσκονται σε πλήρη απασχόληση και το υπόλοιπο 30% σε μερική απασχόληση. ΕΦΚΑ. ΕΦΚΑ. Τι μας λέει η Ελστάτ. Τα ίδια νούμερα. Τι μας λέει το σύστημα Εργάνη. Και εδώ είναι που έχει δημιουργηθεί ο τεράστιος θόρυβος και θα το εξηγήσω. Mm-hmm. Τι μας λέει το σύστημα Εργάνη. Το ίδιο μας λέει και το σύστημα Εργάνη. Ότι η πλειοψηφία των θέσεων που υπάρχουν σήμερα στον ιδιωτικό τομέα είναι πλήρους απασχόλησης. Γύρω στο 68 με 70%. Το ζήτημα που έχει προκύψει και η κακή χρήση της πληροφόρησης για να υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση στην κοινωνία μας είναι το εξής. Κάθε μήνα το Εργάνη καταγράφει προσλήψεις και απολύσεις στο σύνολο κάθε επιχείρησης. Άρα έχουμε ένα καθαρό ισοζύγιο για κάθε επιχείρηση κάθε μήνα. Αυτό που κάνει το Εργάνη είναι να βγάζει κάθε μήνα ένα report το οποίο μας λέει στις καινούργιες θέσεις εργασίας, όχι αυτές που έχουν χαθεί, στις καινούργιες θέσεις εργασίας, τι ποσοστό είναι πλήρους απασχόλησης, τι ποσοστό είναι μερικής απασχόλησης. Αυτό όμως δεν μας δίνει την συνολική εικόνα. Γιατί, κάποιους μήνες μπορεί να έχουμε έκρηξη της πλήρους απασχόλησης. Άλλους μήνες να έχουμε έκρηξη της μερικής απασχόλησης. Όπως τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι εποχικές δουλειές. Στο τέλος του χρόνου, όπως έχουμε πει επανειλημμένα στην αξιωματική αντιπολίτευση, είναι που βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όχι μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει. Και εδώ τι βλέπουμε. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους πολίτες. Οι θέσεις μερικής απασχόλησης δημιουργούνται πιο εύκολα, αλλά χάνονται επί της δικής μας διακυβέρνησης ακόμα περισσότερο. Άρα, τι μένει στο τέλος? Αυτό που μένει στο τέλος είναι οι θέσεις εργασίας που είναι πλήρους απασχόλησης διατηρούνται, ενώ τις μερικής απασχόλησης συνεχώς δημιουργούνται, χάνονται. Κυρία Αντωνοπούλου, βάζουμε μια ανατελεία να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μας πείτε τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό, τι γίνεται με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τι νέα προγράμματα έχουμε για τους άνεργους ώστε να αντιμετωπίσετε αυτά τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας που παρά τις μειώσεις και όλα αυτά παραμένουν πολύ υψηλά σε σχέση με το τι συμβαίνει με τη μερική απασχόληση και όλα τα σχετικά. Κύριε Αντωνοπούλου, ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει αυτό το καυτό θέμα της ανεργίας? Γιατί καλά είναι τα μακροοικονομικά, καλά είναι όλα αυτά που ακούμε από τους εταίρους μας όταν βγούμε στις αγορές, όμως θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική βάση. Εγώ τη λέω κοινωνική οικονομία, όπως τη λένε πάρα πολλοί. Η κοινωνική οικονομία λοιπόν εξαρτάται άμεσα με την εργασία και τα εισοδήματα που έχουν τα νοικοκυριά. Έχετε εκμονήσει κάποιο σχέδιο, υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανεργίας, προγράμματα που θα βγουν για να ενισχύσουν την ανεργία, όχι να επιδοτήσουν την ανεργία? Να πω ότι από την πρώτη στιγμή εμείς, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, βάλαμε σαν στόχο τη μείωση της ανεργίας, βοηθώντας ειδικές κατηγορίες ανέργων να μπορέσουν να βρουν προσωρινά ή μόνιμα μια θέση εργασίας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για μας. Γιατί? Διότι αν ρωτήσεις οποιοδήποτε άνεργο τι θέλει, αυτό που θέλει είναι μια δουλειά να βρει. Ερχόμαστε λοιπόν σε μία περίοδο που ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Τι έπρεπε να κάνουμε εμείς? Το πρώτο, να υποστηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα. Και πώς το κάνουμε αυτό? Υποστηρίζουμε το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος από 300 μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Δηλαδή, όσο πιο δύσκολο είναι να προσληφθεί κάποιος, τόσο μεγαλύτερη υποστήριξη λαμβάνει η επιχείρηση αν τον προσλάβει από πλευράς ηλικίας και άλλων χαρακτηριστικών που έχει.
Το δεύτερο που κάνουμε, επειδή θα ακούτε πολύ συχνά ότι λένε κάποιες επιχειρήσεις θέλουμε να προσλάβουμε, δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Έχουμε δημιουργήσει για πρώτη φορά στη χώρα ένα μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα για να μπορούμε να ακούμε τι λέει η αγορά και έτσι βγάζουμε προγράμματα εξειδίκευσης και κατάρτισης τα οποία πραγματικά δημιουργούν προϋποθέσεις για τον πρώην άνεργο να πάρει εκείνα τα προσόντα που πιο εύκολα θα βρει δουλειά. Ποια είναι αυτά τα επιτυχία... προγράμματα τώρα που τρέχουν? Αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό ακόμα, η επιτυχία αυτών των προγραμμάτων είναι τέτοια που ένας στους τρεις, 35% του πληθυσμού που περνάει από αυτά τα προγράμματα βρίσκει μια θέση εργασίας. Ξέρετε το μέσο όρο στην Ευρώπη? Είναι 20%. Εμείς με τους λίγους πόρους, με αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα και οι πολίτες, έχουμε καταφέρει να πάει στο 35%. Μάλιστα. Η τρίτη παρέμβασή μας, πολύ σημαντική, είναι αυτή της κοινοφελούς εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται προσωρινές προσλήψεις, όχι τα προηγούμενα stage που ξέραμε και τις υποσχέσεις. Εμείς λέμε 8 μήνες εργασίας για να διακοπεί ο κύκλος της ανεργίας σε ανθρώπους που έχουν να δουλέψουν 3 και 4 χρόνια. Εδώ λοιπόν μπαίνουν οι πολίτες που ήταν άνεργοι μέχρι τώρα, βάφουν σχολεία, επισκευάζουν δρόμους, φτιάχνουν πάρκα που πριν δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και πολίτες. Ενεργοποιούνται και κοινωνικά. Και ενεργοποιούνται και κοινωνικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε. Και όταν τους ρωτάει κανείς ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, δεν είναι μόνο το εισόδημα που παίρνουν. Είναι το ότι ξαναεντάσσονται μέσα σε μια κοινωνική κανονικότητα. Με αυτό λοιπόν τι έχουμε πετύχει? 180.000 συμπολίτες μας, τώρα πηγαίνουμε στις 200.000, έχουν ενταχθεί σε τέτοια προγράμματα. 120.000 εξ αυτών έχουν βρει μία θέση εργασίας ή στον ιδιωτικό τομέα βάσει των δύο παρεμβάσεων που προανάφερα ή στο δημόσιο τομέα μέσα από αυτά τα προγράμματα της κοινοφελούς εργασίας. Σε αυτό τι το κάνουμε πέσο, τώρα? Τι κάνετε τώρα, πόσα τι προγράμματα τώρα έχουν και τι... Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό, το οποίο αφορά 20.000 προσλήψεις από επιχειρηματίες που δεν έχουν προσλάβει μέχρι τώρα έναν εργαζόμενο, νέους επιχειρηματίες δηλαδή, μέχρι ηλικίας 35 ετών. Αν προσλάβουν ένα νέο, ο οποίος είναι μέχρι 29-30 ετών, υπάρχει χρηματοδότηση μέχρι και 500 ευρώ το μήνα, ή αυτό το 50% είναι ανοιχτό αυτή είναι τη στιγμή, ανοιχτό, μπαίνει κανείς στον ΟΕΔ. Αν είναι λοιπόν κάποιος μέχρι και 29-30 ετών, χρηματοδοτείται για 18 μήνες. Αν είναι πάνω από αυτή την ηλικία, για 12 μήνες. Υπάρχει αντίστοιχα εξειδικευμένο πρόγραμμα για όσους είναι 50 και άνω. Υπάρχουν προγράμματα αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν σαν στόχο να δώσουν περισσότερα προσόντα, αλλά πολύ εξειδικευμένα προσόντα, σε ανέργους, 1.000 άτομα στην πληροφορική, σε ειδικές γλώσσες που χρειάζεται να ξέρει κανείς να προγραμματίζει, να χρησιμοποιεί και να προγραμματίζει, έτσι ώστε αυτό που θέλαμε να κάνουμε από την αρχή είναι αυτά τα προγράμματα να μην έχουν τον προηγούμενα κακό, θα έλεγα, προγραμματισμό και καθαρά επιδοματική πολιτική που δημιουργήσανε ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν το ένα πρόγραμμα μετά το άλλο για να πάρουν το επίδομα. Μάλιστα. Αλλά να μπορούν να συμβάλλουν πραγματικά υπάρχουν στην επανένταξή τους. Υπάρχουν άλλα προγράμματα τα οποία σχεδιάζετε και θα τα ανακοινώσετε προσεχώς? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει ένα επίσης μεγάλο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Τους επόμενους 3 μήνες θα ανακοινωθεί. Οι θέσεις εργασίας οι οποίες ανέφερα πριν που υποστηρίζουμε είναι για όλες τις ηλικιακές ομάδες και μια ειδική κατηγορία που θα βγει για 10.000 παραπάνω θέσεις νέων. Μιλάμε για 10.000 θέσεις. 10.000 θέσεις για νέων. Νέους, για την κοινοφελή εργασία είναι? Όχι για την κοινοφελή εργασία. Για την κοινοφελή εργασία πάντα έχουμε στο μυαλό μας το σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Το τελευταίο που θέλουμε να κάνουμε είναι οι νέοι μας να πηγαίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Το νέο πρόγραμμα που λέτε για τους νέους είναι 10.000. Για τους 10.000 είναι ένα ειδικό πρόγραμμα επιπλέον για νέες θέσεις εργασίας. Που επίσης, θα επιχορηγούνται πάλι οι επιχειρηματίες. Ακριβώς. Οι επιχειρηματίες, οι εργοδότες υποστηρίζονται έτσι ώστε να διευκολύνονται να κάνουν προσλήψεις. Αυτό μέσα στους επόμενους 2 μήνες όλα αυτά στα οποία έχουμε αναφερθεί. Είναι δηλαδή κοινοφελή εργασία και για τους νέους, 10.000 θέσεις εργασίας για νέους. 10.000 θέσεις για νέους στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Και
ένα πρόγραμμα επίσης κοινοφελούς εργασίας, το οποίο δεν θέλω να σας δώσω λεπτομέρειες, γιατί έχουμε ήδη καταλάβει ότι υπάρχουν δράσεις τις οποίες οι πολίτες οι ίδιοι αναδεικνύουν σαν πολύ σημαντική δραστηριότητα. Ωραία. Για αυτά αυτή τα προγράμματα. Αυτή είναι η πολιτική σας, μας την περιγράψετε. Στόχο βάζατε για την ανεργία. Ποιος είναι ο στόχος σας? Εμείς όταν ήρθαμε είπαμε έχουμε δύο στόχους. Ο ένας είναι η άμεση μείωση της ανεργίας. Πήγαμε από το 26,5 στο 20%. Και τώρα? Και τώρα, μέσα στον επόμενο χρόνο, ο στόχος μας είναι να πέσουμε κάτω από το 18%. Κάτω από το 18%. Κάτω από το 18%. Σχετικά με την κατώτατο το μισθό, τι θα κάνετε, θα τον αυξήσετε τον κατώτατο το μισθό και φοβάστε πως επηρεάσει αυτό τα ποσοστά ανεργίας? Μήπως κάποιοι εργοδότες που, αφού θα πληρώνω περισσότερο, θα το κόψω στη μέση? Αυτό είναι επίσης μία παραπληροφόρηση που υπάρχει. Εμείς έχουμε τεκμηριωμένα θα βαδίσουμε σε μία μικρή σταδιακή άνοδο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το επεξεργάζεται η υπουργός μας, η κυρία Αχτσιόγλου, και οποιαδήποτε νεότερα θα ανακοινωθούν. Για την αύξηση του κατώτατου. Θα ανακοινωθούν. Ωραία. Στον κατάλληλο χρόνο που εκείνη. Άρα είναι στις σκέψεις του Υπουργείου αυτό, έτσι? Φυσικά. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, έτσι? Φυσικά. Αλλά το θέμα είναι να υπάρξει εκείνος ο διάλογος εκ των προτέρων που να γίνει κατανοητό και στις επιχειρήσεις. Πάντως είναι απόφαση να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Και στις επιχειρήσεις ότι υπάρχει το θετικό πρόσημο. Κοιτάξτε, όταν εσείς λέτε ότι θα ανέβει ο κατώτατος μισθός και πολλοί υποστηρίζουν ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας, αυτό που ξεχνάνε είναι ότι η αγοραστική δύναμη που ανεβαίνει ανοίγει θέσεις εργασίας για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στη